ευρισκόμενοι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το πρώτο κεφάλαιο, στίχος 12, διαβάζουμε: «Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών». Όπως ήδη και αναλύσαμε την περασμένη φορά, η μεγαλειώδης ανάληψη του Κυρίου συνετελέσθη. Η μαρτυρία των δύο αγγέλων ήταν σαφής, ότι ο Κύριος δεν θα επιστρέψει τώρα, και συνεπώς ήταν ανοφελές να περιμένουν κοιτάζοντες εις τον ουρανόν οι μαθητές του. Γι' αυτό ακριβώς και επιστρέφουν από τα Ιεροσόλυμα, την πόλη εκείνη που εσταυρώθη ο Κύριος και στην οποία τώρα έπρεπε να δώσουν την πρώτη μαρτυρία της Αναστάσεως του με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Η επιστροφή των έγινε από το όρος των Ελαιών, που ευρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ, χαμηλού ύψους, λόφος ήτο, και απήχε Σαββάτου οδών. Επειδή αυτό καθιερώθηκε να περπατούν το Σάββατο μόνο ένα μικρό διάστημα, εκείνο που ήταν από την περιφέρεια του κύκλου του στρατοπέδου των Εβραίων στην έρημο έως το κέντρο που ήταν η Κιβωτός, και τούτο για να βρεθούν στη λατρεία του Θεού. Αυτό δε το διάστημα ήταν τόσο όσο να λέγεται Σαββάτου οδός. Καθιερώθηκε λοιπόν από την εποχή εκείνη, αφού πια εγκατεστάθησαν στα Ιεροσόλυμα ή όπου αλλού οι Εβραίοι, να μην βαδίζουν περισσότερο από το διάστημα αυτό, το οποίο ήταν 6 παλαιά στάδια, δηλαδή περίπου 1392 μέτρα. 1,5 χιλιόμετρο περίπου ήταν δηλαδή. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανάληψη του Χριστού λαβαίνει χώρα σε αυτόν τον λόφο, εις το όρος των Ελαιών, διότι εκεί έλαβε χώρα και η αγωνία του Κυρίου, εις το όρος των Ελαιών. Ο Θεός βλέπετε ότι δοξάζει τον Υιόν του εις το σημείο εκείνο που οι άνθρωποι τον απεδοκίμασαν, και είναι η απάντηση του ουρανού ποιος ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός, που απεδοκιμάστη από το λαό του ως πλάνος και ως δήθεν βλάσφημος κατά του Θεού, διότι ετόλμησε να ειπεί ότι είναι Υιός του Θεού. Κατά τον Ευαγγελιστή Λουκάν, στο Ευαγγέλιο του 24,50, γράφει ότι ο Κύριος εξήγαγε τους μαθητάς του έως εις Βιθανίαν, και εκεί ενελήφθη. Είναι όμως γνωστό ότι η Βιθανία απέχει πάντα ανατολικά της Ιερουσαλήμ, απέχει 15 στάδια. Υπάρχει αντίφαση? Η οδός του Σαββάτου είναι 6 στάδια. Η Βιθανία είναι 15 με 16 στάδια. Υπάρχει αντίφαση? Και μάλιστα στον ίδιο Ευαγγελιστή τον Λουκά. Αν προσέξουμε το ιερό κείμενο, θα δούμε το εξής. Ο ιερός Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο του λέγει «έως εις Βιθανίαν». Δεν λέγει «εις Βιθανίαν», αλλά λέγει «έως εις Βιθανίαν», που σημαίνει ότι έγινε η ανάληψη στο δρόμο που πάει στη Βιθανία, δηλαδή στην κατεύθυνση της Βιθανίας, και συνεπώς δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Πράγματι ο Κύριος ανελήφθη στο όρος των Ελαιών, αλλά ξαναλέμε,
για να πάει κανείς στη Βιθανία περνάει από το όρος των ελαιών. Και συνεπώς εκεί γράφει τη διατύπωση ως εις Βιθανία, δηλαδή στο δρόμο προς τη Βιθανία. Και εκεί λέγει ο Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο του πάντοτε ότι ο Κύριος ανελήφθη. Θα ήταν δε πολύ περίεργο εκείνοι που θα νόμιζαν ότι βρίσκουν αντίφαση στον Λουκά και ότι ο Κύριος ανελήφθη στη Βιθανία, ότι θα μπορούσε ο Κύριος να κάνει την ανάληψή του μέσα σε ένα χωριό ή ακόμα και στα περίχωρα του χωριού. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Ενώ ο Κύριος ζητούσε έναν τόπο που να μην υπάρχουν άλλοι άνθρωποι έξω από εκείνους που ήθελε να έχει, κυρίως τους μαθητάς του και όποιοι άλλοι μπορούσαν να είναι. Όπως και στη Γαλιλαία, όταν ετάξατο, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ετάξατο ο Ιησούς να συναντηθεί με τους μαθητάς του στη Γαλιλαία. Γιατί στη Γαλιλαία ακριβώς? Μόνο που τελικά οι μαθητές την πρώτη μέρα δεν πήγαν στη Γαλιλαία, πήγαν αργότερα. Ακριβώς για να μην γίνει αυτή η κίνηση, μάλιστα ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ήσαν 500 άνθρωποι. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κινηθούν και να μην γίνουν αντιληπτοί από το πλήθος μέσα στην πόλη, την Ιερουσαλήμ? Θα ήταν δυνατόν? Αδύνατον. Έπρεπε λοιπόν να μην ενοχληθούν από τους αντιτιθεμένους. Έπρεπε να βρεθούν μόνοι τους οι πιστοί. Συνεπώς στη Γαλιλαία ήταν σε μία ερημιά. Γι' αυτό ο Κύριος ζητούσε αυτές τις ερημιές, για να μην έρθει σε επαφή με εκείνους που δεν είχαν πιστέψει. Το γιατί σας το έχω εξηγήσει μια άλλη φορά, το ξαναλέγω όμως πάλι, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι εάν οι μαθητές δυσκολεύτησαν να πιστούν περί του διδασκάλου ότι ανεστήθη, πόσο περισσότερο εκείνοι που δεν ήσαν οικοί του Ιησού θα επίστευαν ότι ήταν ο Ιησούς ο αναστηθής. Αυτός ήταν ο λόγος. Και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το υπερόον, ού ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Και όταν λέγει ήρθαν στην πόλη, επέστρεψαν, ανέβησαν εις το υπερόν, όπου εκεί έμεναν διαρκώς, που ήσαν αυτοί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Ώστε λοιπόν επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα. Τους το είπαν οι άγγελοι: μη περιμένετε εδώ άλλο, δεν θα έρθει τώρα ο Χριστός, θα έρθει άνετα. Εξάλλου ο ίδιος τους το είχε πει πρώτου πάθους του ότι θα έρθει, αλλά όχι τώρα. Δεν μπορούσαν λοιπόν να μένουν και εκεί, γυρίζουν πίσω. Πού γύρισαν, πού έμειναν? Ανέβηκαν, λέγει, εις το υπερόον. Το υπερόον. Δεν γνωρίζουν, αγαπητοί μου, ποιο ήτο εκείνο το υπερόν, παρότι φαίνεται ότι ήτο γνωστό εις τους μαθητάς, διότι αναγράφεται έναρθρα. Ο Λουκάς γράφει ανέβησαν εις το υπερόν. Γνωστός εκείνος, άγνωστος εμάς. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν αυτό το υπερόν, ποιο δηλαδή σπίτι ήταν αυτό. Αλλά φαίνεται όμως ότι δεν ήταν ο τόπος που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος, διότι και ο Μάρκος αλλά και ο Λουκάς που σημειώνει εδώ στις πράξεις υπερών στο Ευαγγέλιο τους, ομιλούν δια των χώρων που ο Κύριος ετέλεσε των μυστικών του δείπνων ως ανόγεων. Εφόσον λοιπόν, παρότι στην πραγματικότητα και το ανόγιον και το υπερόν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή ο Λουκάς γράφει και τις πράξεις που σημειώνει υπερόν
και το Ευαγγέλιο που σημειώνει ανόγεων φαίνεται ότι δεν ήταν το ίδιο που τώρα οι μαθητές συγκεντρώνονται, αλλά και το σπίτι εκείνο δεν ήταν γνωστό. Σημειώσατε ότι όταν ο Κύριος έστειλε για να ετοιμαστεί το Πάσχα, το δείπνο εκείνο, τους έδωσε μια περίεργη συμβουλή. Τους είπε: θα μπείτε στην πόλη, θα δείτε κάποιον να κρατάει μια στάμνα. Ακολουθήσατε τον. Εκεί που θα μπει, πείτε του. Ο Κύριος μας είπε να του ετοιμάσεις, να μας δώσεις να ετοιμάσουμε με τον χώρο εκείνο που θέλει να κάνει το τελευταίο του δείπνο. Άρα λοιπόν δεν ήταν γνωστό στους μαθητάς το σπίτι εκείνο, αλλά κατά την παράδοση, δεν γράφει τίποτα η Αγία Γραφή, το σπίτι αυτό, το υπερόν δηλαδή, ανήκε στη Μαρία, στη μητέρα του Μάρκου, ο οποίος Μάρκος, ρωμαϊκό όνομα, το εβραϊκό του ήταν η Ιωάννης, ή το ανιψιός του Πέτρου, του μαθητού. Τι σήμαινε υπερόν? Το υπερόν ήταν ευθύς κάτω από τη στέγη, σε κάποιο ύψος από το έδαφος, και ήταν ή το δεύτερο ή το τρίτο πάτωμα. Τα σπίτια τότε δεν γίνονταν ψηλά, το πολύ πολύ ως τρίτο πάτωμα. Ή λοιπόν το δεύτερο πάτωμα χρησιμοποιείται, ή το τρίτο πάτωμα. Πάντως πάνω από το υπερόν δεν υπήρχε άλλο πάτωμα, ήταν κάτω από τη στέγη ή κάτω, αν θέλετε, από το δώμα. Κάποτε τα υπερώα ήσαν επάνω εις το δώμα. Σας θυμίζω δύο περιστατικά των Απόστολων Πέτρων, όταν αργότερα ανέβηκε να προσευχηθεί, ανέβηκε εκεί στο δώμα, όταν το σπίτι αυτό δεν είχε τη δυνατότητα να χτίσει κι άλλον όροφο, χρησιμοποιεί το υπερώων το δώμα. Θυμηθείτε ακόμη στην Τροάδα, όταν ο Απόστολος Παύλος κηρύττει όλη νύχτα και είχαν πολλές λαμπάδες, πολλά κεριά για να φωτίζουν, ένας νεαρός έφηβος, ο εύτυχος, είχε καθίσει στο παράθυρο, έκανε ζέστη, πολλά κεριά μέσα, και εκεί τον πήρε ο ύπνος στο παράθυρο, όπως άρχονταν επάνω στο πεζούλι, και όπως τον πήρε ο ύπνος έπεσε κάτι. Από το τρίστεγον, σημειώνει ο Ευαγγελίστης Λουκάς της πράξης. Συνεπώς το υπερόν ήταν στο τρίτο πάτωμα. Το υπερόν συνήθως χρησιμεύε ως τόπος προσευχής ή ακόμη για τη φιλοξενία προσώπων, και μάλιστα κάποτε σπουδαίων προσώπων, και συνήθως ή το εστραμμένον προς το ναό του Σολομώντος. Έστω κι αν το υπερόν αυτό ανήκε σε ένα σπίτι που δεν ήταν μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων, αλλά κάπου στον κόσμο. Σας θυμίζω το δωμάτιο εκείνο που ήταν του Δανιήλ στη Βαβυλώνα, και είχε, όταν ήθελε να κάνει την προσευχή του, τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άνοιγε το παράθυρο και εστρέφετο προς τον τόπον που ήταν ο ναός του Σολομώντος, όπως εμείς κάνουμε ανατολικά πάντοτε την προσευχή μας. Οι Εβραίοι, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, ήξεραν αν βρίσκονται ανατολικά ή δυτικά, βόρεια ή νότια της Ιερουσαλήμ, και έστρεφαν προς τα εκεί το πρόσωπό των για να κάνουν προσευχή. Βλέπετε, ήταν πολύ σημαντικό να αισθάνονται ότι το κέντρο που τους ενώνει είναι ο ναός. Αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Εδώ το υπερόν που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς πρέπει να ήταν ικανά ευρύχωρο, διότι εκτός από τους Αποστόλους έμεναν κι άλλοι άνθρωποι. Σύνολο όλοι εκείνοι που έμεναν ήσαν 120 άνθρωποι. Τον αριθμό μας τον δίνει στο λίγο πιο κάτω χωρίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Βέβαια, όταν γράφει ο Λουκάς ότι στο υπερόν ήσαν καταμένοντες, εκείνο το καταμένοντες, δεν πρέπει βέβαια να εννοήσουμε ότι έμεναν εκεί με την έννοια ότι εκοιμώντο,
διότι δεν είναι δυνατόν να κοιμώνται 120 άνθρωποι μέσα σε ένα δωμάτιο. Είναι αδύνατον. Αλλά απλώς ήταν ο τόπος εκείνος των συνάξεών των. Κάπου αλλού πήγαιναν και έμεναν, αλλά μέναν όμως εκεί από το πρωί πήγαιναν και φεύγαν το βράδυ. Δηλαδή όλη την ημέρα την περνούσαν εκεί. Γιατί? Διότι εκείνο το κατά που σημείωνε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατά μένοντες, δείχνει ότι ευρίσκοντο σε ένα σημείο, έστω και αν δεν είχαν τόπο να καθίσουν, έστω και αν ήσαν όρθιοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι τότε τα δωμάτια, οι χώροι δεν ήσαν πολύ μεγάλοι, υπήρχαν πάντα θέματα στηρίξεως πώς να κάνουν μεγάλους χώρους, μεγάλες αίθουσες, δείχνει ότι δεν απεμακρύνοντο από εκεί. Διότι αυτή ήταν η εντολή, η ρητή του Κυρίου, ότι θα είσαστε συγκεντρωμένοι και θα περιμένετε. Ήταν ακριβώς για να επισυμβεί το γεγονός της Πεντηκοστής, που έπρεπε όλοι να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο. Με αυτή την έννοια λοιπόν έμεναν εκεί, όχι ότι εκεί μόνο. Πριν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, θα το αντιλαμβάνεστε, μας περιγράψει το γεγονός της Πεντηκοστής, μας δίνει μία εικόνα του όλου αυτού χώρου, του όλου αυτού πλαισίου, των προσώπων. Θα μας πει λίγο πιο κάτω ότι εκτός από τα 12, 11 αυτά ονόματα ήσαν κι άλλα πρόσωπα, κάτι θα μας πει. Και ακόμη μέσα σε αυτό το χρόνο των 10 ημερών, με τι ισχολούντο αυτοί οι άνθρωποι, οι 120. Πρέπει όμως ακόμη να υπούμε ότι δεν ήσαν όλη η εκκλησία αυτή οι 120, διότι ο Απόστολος Παύλος μας αναφέρει και 500 αδελφούς, τους οποίους παίρνει ως μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και μάλιστα τον καιρό που γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, λέγει, μερικοί ήδη εκοιμήθησαν, δηλαδή απέθαναν, οι περισσότεροι ζουν. Σαν να τους έλεγε στους Κορινθίους, έχουμε μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, που δείχνει ότι αυτοί μεν οι 500 δεν είναι παρόντες, ή κάποιο μέρος από αυτούς μπορεί να ήσαν στους 120, πάντως δεν ήσαν οι 120 η πρώτη χριστιανική εκκλησία, ήσαν περισσότεροι. Ακόμη ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει και τα ονόματα των μαθητών. Γιατί το κάνει αυτό? Δεν ήσαν γνωστά τα ονόματα από το βιβλίο το Ευαγγέλιο του? Το κάνει για τον εξής λόγο. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλώς εμνημόνευσε των μαθητών, επειδή γάρ ομέν προέδωκεν, ο δε ειρνήσατο, ο δε υπίστησεν, δείκνησιν ότι πλην εκείνου πάντες ήσαν σώοι. Βέβαια, σε αυτές τις κάποιες λίγες μέρες, από τον μυστικόν δείπνον μέχρι την Ανάσταση, συγκεκριμένα περισσότερο δηλαδή, οι μαθητές εσαλεύτησαν. Ο ένας λέγει πρόδωσε, ο άλλος αρνήθηκε, ο άλλος, ο Θωμάς, απίστησε. Ακόμη ο Ιούδας απειγχωνίστη, ηφτοκτόνησε. Δεν είναι το παρόν. Έπρεπε λοιπόν να ονοματίσει τους Αποστόλους για να δείξει ότι πλην του Ιούδα, ο οποίος ηφτοκτόνησε, όλοι οι άλλοι ήσαν σώοι. Ολόκληροι, δηλαδή σωστοί. Κορίων 14. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Όλοι αυτοί, δηλαδή οι 120, ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μαζί με γυναίκες και μαζί με τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και μαζί με τους αδελφούς του Ιησού. Εδώ μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως σας είπα, τι έκαναν
οι Απόστολοι και όσοι ήσαν μαζί τον, όταν ανέβησαν εις το φημισμένο πια εκείνο υπερόν, τι έκαναν? Ήσαν προς καρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεΐση. Εκείνο το προς καρτερούντες, που σημαίνει ότι έμεναν με πολλή επιμέλεια στην προσευχή, προς και καρτερώ, επιμένω με προσκόλληση σε εκείνο με το οποίο καταγίνομαι. Και επειδή λέγει προς καρτερούντες τη προσευχή, συνεπώς επέμεναν με τα επιμελία στην προσευχή, προσήκοντα δηλαδή επιμελώς όλο εκείνο το πλήθος. Αυτό μας συγκινεί και μας παραδειγματίζει, μάλιστα σε συνδυασμό με εκείνο το ομοθυμαδόν, που σημαίνει ομού θυμός, δηλαδή με μία καρδιά, με μία ψυχή. Αυτό θα πει το ομοθυμαδόν. Δίδεται το μέτρον για μια καλή προσευχή, και μάλιστα μια προσευχή της Εκκλησίας ή της ομάδος. Πώς δηλαδή μπορούμε να προσευχόμεθα ή στην Εκκλησία ή σε κάποια ομάδα ανθρώπων ή μέσα στην οικογένεια ή σε κάποια συντροφιά? Ότι πρέπει να είμεθα προς καρτερούντες ομοθυμαδών, πρέπει να είμεθα επιμένοντες με τα επιμελίας στην προσευχή, έχοντες όλοι μία ψυχή, μία καρδιά. Θα λέγαμε εδώ ότι ο λαός του Θεού είναι πάντοτε λαός προσευχόμενος. Προσκαρτερεί στην προσευχή, τότε με εν όψη της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, τώρα δε εν όψη της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Πρέπει λοιπόν ο λαός του Θεού να προσεύχεται και να προσκαρτερεί και να περιμένει και να επιμένει στην προσευχή και να μην βλέπει τίποτε άλλο παρά τον ερχομό του Χριστού, τον δεύτερο ερχομό του Χριστού. Όλα τα άλλα πράγματα είναι δευτερεύοντα. Και άλλο θα σας το είχα πει, και εγώ όταν τα άκουσα κάποτε με παραξένεψε, ότι και το επάγγελμα είναι δευτερεύον στοιχείο. Και είπα, το επάγγελμα, βέβαια, τι είναι το επάγγελμα? Όλα, και ο γάμος, κάθε τι το οποίο κάνουμε στη ζωή μας, μετερχόμεθα στη ζωή μας, είναι σχήμα. Ένα σχήμα είναι. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Απλώς μας βοηθούν να ζήσουμε, να κινηθούμε, αλλά δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουμε την προσοχή μας και την προσδοκία μας, που είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι ενώ η Εκκλησία φανερώνεται εις τον κόσμο ως Εκκλησία προσευχομένη και αναμένουσα την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, μέσα στους αιώνες όμως έχει ατονίσει αυτή η προσδοκία της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα το δυναμικό της πίστεως των πιστών να έχει κατέλθει πολύ χαμηλά. Αλλά και το χειρότερο, η Εκκλησία μέσα στους αιώνες αποπροσευχομένη έχει δήθεν μεταβληθεί σε μία δήθεν, σε μία δρόσα κοινωνικά Εκκλησία. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η δράση της Εκκλησίας, επειδή δεν ενισχύεται από την πίστη, έχει μεταπέσει σε ένα απλό κοινωνισμό, που πράττει η Εκκλησία το αγαθόν, όχι ως εντολή του Χριστού, δεν θυμάται το Χριστό, αλλά σαν ένας καρπός ενός ανθρωποκεντρικού, παρότι είναι πλεονασμός αυτό που λέγω, ενός ανθρωποκεντρικού ανθρωπισμού. Έτσι σήμερα δεν ανεχόμεθα επί παραδείγματι να βλέπουμε την Εκκλησία ή τον μοναχισμό προσευχόμενο, μάλιστα περισσότερο τον μοναχισμό,
Εάν τον βλέπουμε προσευχόμενο, λέμε και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα μοναστήρι. Προσευχή. Βέβαια δυστυχώς δεν κάνουμε μία προσευχή πάντα συγκεντρωμένη. Αλλά ένας μοναχός, όπως και ένας πιστός, προσεύχεται κατηδίαν πάντα, όχι κατη, δηλαδή κινείται, κάνει τις εργασίες του, τις δουλειές του, αλλά ο νους είναι πάντα κολλημένος εις τον Θεό. Οφείλει να είναι πάντα κολλημένος στον Θεό. Ύστερα οι συνάξεις προσευχής είναι πυκνότερες σε ένα χώρο που ακριβώς υπάρχει περισσότερη ευκολία από ό,τι μπορεί να υπάρχει σε μία ενορία. Αλλά αυτό πειράζει στους πολλούς, γιατί έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρ της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον χώρο και μέσα στον χρόνο. Έχει αλλοιωθεί και λέμε ότι τι είναι τώρα η Εκκλησία, προσευχομένη, και τι κάνει, σταυρώνει τα χέρια της. Και αυτό μας ξενίζει. Αν επί παραδείγματις αυτή την ενορία εδώ μπορούσαμε να έχουμε κάθε μέρα μία θεία λειτουργία, θα έπρεπε να μαζευόμαστε όλοι στον Εσπερινό. Για σκεφτείτε στον Εσπερινό και δείτε του Σαββάτου που δεν έρχεται κανένας. Για τις καθημερινές ούτε κουβέντες. Μα κανένας. Άρα Σάββατο μπορεί να έρθουν 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι. Για σκεφτείτε να ερχόμαστε σε κάθε Εσπερινό όλοι εμείς που είμαστε εδώ. Τόσος κόσμος να έρθουμε στον Εσπερινό, σε κάθε Εσπερινό και σε κάθε όρθρο το πρωί. Για σκεφτείτε, θα μας έλεγαν να παίξουν οι άνθρωποι, μα τι κάνετε, αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, αφήνετε τη δουλειά σας. Και όμως αγαπητοί μου, αυτό είναι μία εκτροπή. Φτάσαμε μόνο μία λειτουργία το πρωί και εκείνη να μην είναι όλος ο λαός του Θεού. Στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών αναφέρεται αυτό που σας λέγω. Δεν το είπα ξεκάρφωτα. Ο επίσκοπε, λέγει εκεί, θα συγκεντρώσει στο λαό του Θεού. Θα το συγκεντρώσει στον όρθρο, στον Εσπερινό. Θα πείτε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα προσευχηθείτε. Και λέγει μάλιστα, και αν είναι εποχή διωγμού και δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στον χώρο των δημόσιων, τότε να κάνετε σε σπίτια τις συνάξεις αυτές. Και αν πάλι και αυτό είναι δύσκολο ανεκα του διωγμού, τότε ο καθένας στο σπίτι του να κάνει την προσευχή του. Ήταν πράξη της Εκκλησίας. Αν πραγματικά δούμε ποια ήταν η πράξη της Εκκλησίας, θα μείνουμε έκπληκτοι. Θα θυμίζω μόνο τη ζωή των κατακομβών. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Παρότι είναι διωγμοί, αισθάνονται οι πιστοί ότι πρέπει να βρεθούν στην ευχαριστιακή σύναξη, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό κοστίζει τη ζωή τους. Όταν πρέπει να πάνε κάθε βράδυ στη λειτουργία, φεύγουν με χίλιες μύριες επιφυλάξεις από το σπίτι τους, κάνουν ελιγμούς μέσα στους δρόμους από εδώ και από εκεί, κάνουν παραλλαγή ακόμη, όπως και σήμερα ακόμη γίνεται αυτή η παραλλαγή. Θερυπίνει ένα κοριτσάκι που δεν επιτρέπεται έως 18 χρονών σε γνωστή χώρα να πάει στην εκκλησία, γιατί απαγορεύει ο νόμος. Κάνει παραλλαγή, γίνεται γριούλα και κουτσένει λιγάκι και κρατάει και μπαστούνάκι και κρέμεται από το χέρι της μαμά, η γιαγιά δηλαδή, είναι η κόρη όμως, κάτω των 18 χρονών, ακριβώς για να πάει στην εκκλησία. Γίνεται μία παραλλαγή. Έτσι οι χριστιανοί την εποχή εκείνη επήγαιναν κάθε βράδυ στην κατακόμβη, θα μπορούσαν να πούν. Γιατί, αφού κινδυνεύει η ζωή μας να μας συλλάβουν, και δεν ήταν καθόλου σπάνιο να συλλαμβάνονται μέσα στις κατακόμβες οι χριστιανοί, και ακόμη δεν ήταν καθόλου σπάνιο να βάζουν φωτιά οι διώκτες στις οπές των κατακομβών και να παθαίνουν ασφυξία οι άνθρωποι μέσα, ή όταν τους συνελάμβαναν και τους οδηγούν στα θηρία και στο μαρτύριο το ποικίλο, και να δημεύεται και η περιουσία των. Δηλαδή ο πατέρας μου και η μάνα μου πήγαιναν στην εκκλησία κάτω από τους διωγμούς και τις απειλές αυτές, έστω και αν ήξεραν ότι θα δημευθεί η περιουσία των, και σε μένα τα σε εμάς τα παιδιά τους δεν θα είχαν τίποτα πια να μας δώσουν, γιατί η περιουσία θα εδημεύεται υπέρ του κράτους.
επήγαιναν. Γιατί πήγαιναν άραγε? Έχετε διαβάσει διηγήματα, έχετε διαβάσει μαρτυρολόγια, έχετε δει ακριβώς πώς γίνονταν την εποχή εκείνη όλα αυτά? Γιατί? Γιατί σήμαινε ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι προσευχομένη, και μάλιστα να φανερούνται αυτοί, διότι δεν προσεύχονται οι πιστοί στα σπίτια τους μόνο, έπρεπε να είναι σε μια σύναξη, και μάλιστα σύναξη ευχαριστιακή. Γιατί είναι πλέον θεμελιωμένη, κινείται δηλαδή η Εκκλησία μας σε μια κοινωνιστική απλώς δράση. Δεν λέω κοινωνική, λέω κοινωνιστική. Έτσι σήμερα λέμε το εξής. Προσέξτε. Πού είναι σήμερα η Εκκλησία, λέμε, να ασχοληθεί με την νεολαία? Πού είναι η Εκκλησία να ασχοληθεί με τα ναρκωτικά? Πού είναι η Εκκλησία να ασχοληθεί με την ανεργία? Πού είναι η Εκκλησία να ασχοληθεί με το πολυτεχνείο? Πού είναι η Εκκλησία να ασχοληθεί με την καθεστωτική αλλαγή? Έχει καμία θέση η Εκκλησία σε αυτά? Έχει καμία θέση η Εκκλησία σε αυτά? Βεβαίως, όπως την συνηθίσαμε και όπως την μάθαμε, νομίζουμε ότι έχει θέση η Εκκλησία. Δεν έχει θέση, αγαπητή μου, η Εκκλησία. Εάν έχει θέση, τότε αυτό είναι μια εκτροπή της Εκκλησίας από τον αρχικό της προορισμό. Και εδώ είναι η αξία της μελέτης του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Σας το είχα πει στην εισαγωγή όταν κάναμε, ότι θα καθρεπτιστούμε μέσα στο βιβλίο αυτό με την κάπως προσεκτική ανάλυση του το ποια πρέπει να είναι η πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, και να βρούμε τις εκτροπές της Εκκλησίας και να τις διορθώσουμε τις εκτροπές αυτές. Αυτή είναι η αξία της μελέτης. Γιατί αλλιώτικα περιττών και εσείς να έρχεται εδώ και εμείς να αναλύουμε, εάν δεν βρίσκουμε τα τρωτά σημεία, τις εκτροπές της πορείας της Εκκλησίας. Βεβαίως η Εκκλησία ασχολείται με τη φιλανθρωπία. Μάλιστα και αυτό θέλουν να τις το αφαιρέσουν, γιατί θεωρούν τη φιλανθρωπία ότι είναι υποτιμητική στην ανθρωπίνη προσωπικότητα. Ο χριστιανισμός ουδέποτε υπετίμησε την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Ο χριστιανισμός εκείνος ο οποίος εξήρε την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Ο χριστιανισμός είναι εκείνος ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατοικώνα Θεού. Και η Καινή Διαθήκη μας λέγει ότι ο άνθρωπος είναι κατοικώνα Χριστού. Πώς λοιπόν θα υποτιμήσει τον άνθρωπο, και πώς μπορεί να υποτιμάται ο άνθρωπος αν υποτεθεί ότι γίνεται το αντικείμενο φιλανθρωπία? Αν κάποιος είναι φτωχός και του δώσουν δηλαδή ελεημοσύνη, ότι εγώ με τον τρόπο της ελεημοσύνης μου, της φιλανθρωπίας μου, υποτιμώ εκείνον ο οποίος δέχεται την ελεημοσύνη μου. Γιατί? Και αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια διαφορετική στάθμη για μια στιγμή, εγώ θα μάθω να προσφέρω τα αγαθά μου, και άλλος θα μάθει το μάθημα της ταπεινώσεως, αλλά όχι της ταπεινωτικότητας, της ταπεινώσεως. Όπως το μάθημα της ταπεινώσεως το μαθαίνει στο παιδί, το παιδί από τους γονείς του, και ο μαθητής από το δάσκαλο και ο πολίτης από την κυβερνητή του, να μάθει να ταπεινούται και να μάθει να πειθαρχεί. Αυτό είναι το σωστό. Όλα τα άλλα είναι εκτροπές. Και φτάνομαι σήμερα να λέμε ότι η φιλανθρωπία δεν μας ενδιαφέρει, είναι υποτιμητική για τον άνθρωπο. Άλλο τώρα ότι η φιλανθρωπία δυστυχώς έχει πάρει και διαστάσεις εκτροπής. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ λέγω ότι η φιλανθρωπία παραμένει πάντοτε χαρακτηριστικό της Εκκλησίας και ποτέ δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την Εκκλησία. Και δεν μπορεί να αφαιρεθεί η φιλανθρωπία από την Εκκλησία, γιατί έχουμε την εντολή από τον Χριστό να η Εκκλησία να συμπεριφέρεται φιλάνθρωπα στους πιστούς. Φιλάνθρωπα. Και όταν λέμε φιλάνθρωπα, όχι στο θέμα της σωτηρίας, στα υλικά αγαθά, φέρετε. Και μάλιστα κριτήριο, θαυμάσια εικόνα εκείνη της Κρίσεως,
ήμουν, λέει, γυμνός, ήμουν πεινασμένος, ήμουν φυλακισμένος και τα λοιπά, και με επισκεφτήκατε, με ταΐσατε, με μπίσατε, με ποτίσατε, ή αντιστρόφως όχι. Βλέπετε ο Κύριος ποια εικόνα παίρνει, ότι ακριβώς το στοιχείο της φιλανθρωπίας είναι αναλαπαλωτρίο το στοιχείο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανείς να το αλωτριώσει από την Εκκλησία, αλλά ότι και αυτή, σας το είπα προηγουμένως, παίρνει μια εκτροπή, δυστυχώς, ναι. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, αν έπρεπε να μπαλαντζάρουμε, να ισοζυγίσουμε τον κύριο σκοπό της Εκκλησίας, ή καλύτερα των σκοπών της Εκκλησίας, που είναι κύριο, την προσευχή, τη λατρή, το κήρυγμα με τη φιλανθρωπία, τότε θα βλέπαμε ότι κάτι πρέπει να προέχει. Και εδώ έχουμε εκτροπή. Αλλά πώς θα διορθώσουμε την εκτροπή? Το μέτρο μας το δίνουν οι Απόστολοι, αγαπητοί μου, στο βιβλίο των Πράξεων. Είναι λίγο πιο κάτω, είναι στο 6ο κεφάλαιο. Θα φτάσουμε εκεί, σύνθεο. Σας το διαβάζω όμως από τώρα. Όταν προέκυψε θέμα αναγκών τραπεζών, δηλαδή τα οικονομικά της Εκκλησίας, έπρεπε να αγοραστούν τρόφιμα, να μαγειρευτούν και να παρατεθούν τραπέζια. Τα οικονομικά βεβαίως ήταν από τις καταθέσεις που έκαναν οι ίδιοι πιστοί, άλλοι λιγότερα, άλλοι περισσότερα, άλλοι καθόλου, άμα δεν είχαν, και όλοι εκάστοιντος εκείνα τραπέζια. Αυτά είχαν πολλή δουλειά. Ποιος θα τα εφρόντιζε? Τα εφρόντιζαν οι μαθητές, ως αξιόπιστα πρόσωπα κλπ. Όταν ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές είδαν ότι απασχολούνται πολύ με τη δουλειά αυτή, ακούστε τι είπαν. Ού καρεστών με στήλη μας καταλήψαντες των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Δεν είναι καλό να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να διακονούμε οικονομικές ανάγκες. Είδατε, δεν είναι καλό να αφήσουμε το λόγο του Θεού. Επισκέψαστε ούν αδελφοί άνδρας εκτιμών, ους καταστήσομεν επί της χρίας τάφη. Φροντίστε, βρείτε καλούς, σπουδαίους, αξιοπίστους άνδρες, τους οποίους θα καταστήσουμε επάνω σε αυτήν την διακονία. Ημείς δε, προσέξτε, ημείς δε οι μαθητές, και μέσα στην ιστορία θα λέγαμε ο επίσκοπος και οι ιερείς, τι προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσουμε. Πάλι το ρήμα προσκαρτερίσουμε, στο έκτο κεφάλαιο τώρα. Σε ποια θα προσκαρτερίσουμε? Στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Τι είναι η προσευχή? Είναι η λατρεία. Και τι είναι ο λόγος? Είναι το κήρυγμα. Να τα δύο βασικά στοιχεία, βασικά θεμελιώδη της Εκκλησίας, η λατρεία και το κήρυγμα. Ούτε μόνο η λατρεία, ούτε μόνο το κήρυγμα, και η λατρεία και το κήρυγμα. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και αυτή η πρόταση του Αποστόλου Πέτρου ήρεσεν, ευρέθηκε σωστή ενώπιον του πλήθους. Και είναι γνωστό παρακάτω ότι εξέλεξαν τους 7 διακόνους, γι' αυτό και ονομάστηκαν διάκονοι. Πήραν βεβαίως και τη χάρη του Θεού, πήραν χειροτονία. Το έργο τους όμως ήταν ό,τι έλεγε και ο τίτλος τους, διάκονοι, υπηρέτες. Υπηρετούσαν τα οικονομικά της Εκκλησίας. Αναμφισβήτητα υπήρχαν και τα οικονομικά. Δεν παραθεωρήθηκαν, αλλά δεν πήραν την πρώτη θέση. Θα το πω άλλη μια φορά, αν κάποιος αυτή τη στιγμή νιστάζει και δεν το άκουσε καλά. Δεν παραθεωρήθηκαν οι οικονομικές ανάγκες, αλλά δεν μπορούσαν να πιάσουν την πρώτη θέση και να γίνουν αυτά ο σκοπός της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εκτροπή της Εκκλησίας. Το να κάνει τα οικονομικά της, το να κάνει κοινωνιστικές της, θα λέγαμε, ασχολίες, να τις κάνει κύριο σκοπό. Και φτάσαμε σήμερα, αν βλέπουμε κάποιους να προσεύχονται πολύ ή να ακούνε λόγω Θεού, να τους κοροϊδεύουμε και να λέμε εκείνα που λέμε, που σας είπα, και πού είναι η Εκκλησία εδώ και πού είναι η Εκκλησία εκεί, για να υπηρετήσει, θα λέγαμε, θέματα
καθαρός κοινωνικά ή πολιτιακά. Πού δεν έχει καμία θέση εκεί η Εκκλησία? Καμία θέση δεν έχει. Άλλος είναι ο άρχοντας της πολιτείας που θα ασχοληθεί με εκείνα. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό. Με συγχωρείτε, αλλά ας συνηθίσουμε σιγά σιγά. Αν είχαμε μια άλλη αντίληψη να την αλλάξουμε. Και μην νομίσετε, ερμηνεύω το Λόγο του Θεού. Δεν έχω τίποτε υποκειμενικό. Κοιτάζουμε τα κείμενα, βλέπουμε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας πώς εισχολούντο. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος εισχολείτο με την θαυμασία εκείνη βασιλιάδα του, με πτωχούς, με. Αλλά ουδέποτε εξετράπη του Κυρίου σκοπού του. Ουδέποτε. Έκανε κήρυγμα 4 με 5 φορές την εβδομάδα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος που λέγεται κοινωνικός και εργάτης, ο Ιερός Χρυσόστομος σχεδόν κάθε μέρα ομιλούσε. Σχεδόν κάθε μέρα. Ισχολήθησαν ασφαλώς και με αυτά, αλλά δεν έγιναν ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο λόγος που τόση ώρα τονίζω. Έτσι, το κυριότατον έργο της Εκκλησίας είναι η θεμελίωση της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και να θεμελιωθεί εκεί η πίστη σας. Αυτό θα γίνει με το κήρυγμα, με το Λόγο του Θεού. Ακόμη σκοπός της Εκκλησίας είναι η δοξολογία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ακόμη σκοπός της είναι ο καταρτισμός των Αγίων. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει ο Θεός έστειλε προφήτας και διδασκάλους και ευαγγελιστάς και αποστόλους κλπ. Δια των καταρτισμών των Αγίων. Καταρτισμός θα πει να αρτιώσουμε, να κάνουμε ολοκλήρους τους ανθρώπους πιστούς. Δηλαδή ολόκληρο τον άνθρωπο και την νόησή του και το συνέστημά του και τη βούλησή του. Ξέρετε, σήμερα είναι τα χριστιανοί στο συνέστημα, ε? Μπορώ να πούμε ότι σήμερα οι χριστιανοί είναι στο χώρο του συναισθήματος. Πάμε σε μια εκκλησία που είναι λίγο σκοτεινή, που είναι λίγο κατανυκτική, που λίγο είναι, η ψαλμοδία είναι λίγο ωραία, τα λέει ωραία ο ιερεύς, ψάλλουν ωραία οι ψάλτες, συναισθηματικά πράγματα. Δεν υπάρχει η πλήρωση του νου όταν βγω έξω από την πόρτα της εκκλησίας και μου πει κάποιος κάτι εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού, που μπορεί να τον δεχθώ για μια στιγμή όταν μου πει ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ή ακόμη να μεταβάλω εκείνα τα οποία με τρέφουν συναισθηματικά και νοητικά σε βουλητικότητα, δηλαδή σε πράξη. Ούτε αυτό. Βλέπετε, προς τον καταρτισμό των Αγίων. Και Άγιοι είναι οι πιστοί. Γι' αυτό λέγει εδώ σε όλους αυτούς τους εργάτες ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Και οι πιστοί θα καταρτιστούν και θα αγιαστούν δια της λατρείας, δια της προσευχής και δια των μυστηρίων. Δηλαδή τη μυστηριακή ζωή. Ακόμη η Εκκλησία σκοπόν έχει να προπαρασκευάσει τους Αγίους δια το Άνω Πολίτευμα, λέει τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να τους κάνει να είναι μεν σωστοί στον παρόντα βίον, βεβαίως να ανταποκριθούν εις το κάτω πολίτευμα, στην όποια χώρα ο καθένας μένει και στον όποιον τόπο μένει, χωρίς να ξεχνά αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανείς υπάρχει. Το να λέμε ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας και να ρίπτουμε όλο το βάρος εκεί, ότι είναι στην παρούσα ζωή, είναι μία εκτροπή. Μία εκτροπή. Επικαλούμε την αντιληπτικότητά σας και την ευφυΐα σας να τα καταλάβει αυτά. Είναι εκτροπή. Σαφώς το λέγει ο Λόγος του Θεού. Το πολίτευμα ημών εν ουρανείς υπάρχει. Και όπως πολύ ωραία το εκφράζει η προσδιώγνητον επιστολή, που λέγει ότι οι πιστοί κατοικούν ο καθένας στην πατρίδα που τον έταξε ο Θεός. Μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, ακολουθούν, λέγει, τον τρόπο του ντυθήματος και της διέτης που έχει ο κάθε τόπος.
Αλλά δεν ξεχνούν όμως ότι η πατρίδα τους είναι ο ουρανός. Αυτές είναι σωστές τοποθετήσεις. Όλα τα άλλα, επειδή συμπίπτει το ίδιο πρόσωπο να έχει και κάτω πολίτευμα, όλα τα άλλα αποτελούν ένα πλαίσιο. Θα πάει στρατιώτης, θα παντρευτεί, θα κάνει επάγγελμα. Αυτά αποτελούν ένα πλαίσιο. Δεν πρέπει όμως ποτέ το πλαίσιο αυτό να φτάσει να εμποδίζει το έργο της Εκκλησίας, διότι αυτά αποτελούν δευτερεύοντα στοιχεία. Επανέρχομαι σε εκείνο το ζηλευτόν ομοθυμαδόν, που θα πει κοινή συμφωνία και στα πιστευταία και εις τα πρακτέα. Τι ωραίο που είναι ομοθυμαδόν, λέγει. Θα δούμε λίγο πιο κάτω να λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης: του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Τι ωραίο. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, αναλύονται στο ομοθυμαδόν, αυτά βλέπουμε. Αλλά θα έλεγα, κοιτάξτε, τα πρακτέα και στα πιστευταία, σε εκείνα που πρέπει να πράττουμε και σε εκείνα που πρέπει να πιστεύουμε, να έχουμε όλοι το ίδιο φρόνημα. Αν όμως στρέψουμε τα μάτια μας, αγαπητοί μου, στην σημερινή ελληνική ορθόδοξη πραγματικότητα, θα καταληφθούμε από μία μελαγχολία. Δεν είναι πια ο λαός μας, με λύπη μου, δεν είναι αυτονόητα, όχι χριστιανικός, όχι ορθόδοξος, ούτε καν χριστιανικός. Κάποτε λέγαμε είναι αυτονόητο, είσαι Έλληνας, είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είναι πια αυτό αυτονόητο. Η αιρέση και ο ορθολογισμός και η αθεία το λαό μας τον έχουν αλώσει. Αλλά και οι ορθόδοξοι πιστοί έχουν κομματιαστεί σε χίλια κομμάτια. Όταν για λόγους καθαρά οργανώσεις της Εκκλησίας γίνονται ομάδες εργασίας, ιεραποστολής κλπ, γρήγορα αυτές οι ομάδες αυτονομούνται. Ορθόδοξες αυτονομούνται. Γιατί το γνωρίζετε, πολλές φορές το έχουμε πει, είναι πολύ μεγάλος ο πειρασμός της αυτονομίας. Δηλαδή θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Σε παρακαλώ, εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Ο πειρασμός λοιπόν της αυτονομίας είναι πολύ δυνατός. Έτσι αυτές οι ομάδες εργασίας της Εκκλησίας αυτονομούνται, φατριάζουν, διαιρούνται, διαιρούν, αλληλοκλήτονται και τελικά αυτοδιαλύονται. Αυτό όμως, αγαπητοί μου, είναι πραγματικά ένα δυστύχημα. Στο λαό του Θεού αυτά επιτρέπεται? Αυτή την έννοια εξάλλου έχει και η ευχή της Εκκλησίας μας: υπερευστασίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Προσέξτε αυτό, γιατί έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση επάνω σε αυτή την ευχή της Εκκλησίας μας και πολλοί τη χρησιμοποιούν προπαντός ο οικουμενισμός για να στηρίξει την ένωση εκείνων που δεν ενώνονται. Να μίξει τα άμυκτα. Τι εννοεί εδώ ένωση των εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως και ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών? Βεβαίως δεν εννοεί τις εκκλησίες που ευρίσκονται στην αίρεση, γιατί αυτές πια δεν είναι εκκλησίες. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι οι Προτεστάντες είναι εκκλησίες. Η εκκλησία δεν είναι πια, αλλά εννοεί όταν λέει εδώ υπερευστασίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, εννοεί τις τοπικές εκκλησίες, τις πάντοτε όμως ορθόδοξες. Η εκκλησία των Αθηνών, η εκκλησία της Θεσσαλονίκης, η εκκλησία της Λαρίσης. Δηλαδή αυτό που ο Απόστολος γράφει, εκκλησία προς τους Κορινθίους, στην επιστολή μου της τέλος, στην εκκλησία των Κορινθίων, στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, στην εκκλησία των
των Εφεσίων και το καθεξής, των Ρωμαίων και το καθεξής. Είναι οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτές πρέπει να έχουν ειρήνη ανάμεσά τους, ευστάθεια στην πίστη και ένωση στον κοινό σκοπό της εκκλησίας. Αυτό σημαίνει και το ομοθυμαδόν που αναγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αυτό που εύχεται η εκκλησία μας. Και δεν είναι να ενωθεί η Ορθόδοξος Εκκλησία με τη Ρωμαιοκαθολική και με τους Προτεστάντες, που δεν είναι εκκλησία, το ξαναλέγω, είναι κοινότητες, είναι χίλια κομμάτια οι άνθρωποι αυτοί, χίλια κομμάτια, και μετά ενούμενοι, ας το πούμε όπως το λένε, να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα τους, οι τρεις ομολογίες, μετά να αρχίσουμε να κάνουμε και πειράματα, γιατί έχουν γίνει, να αρχίσουμε να ενούμεθα με τους βουδιστές, τους των μαμεθανισμών, των βουδισμών, μαμεθανισμών και ό,τι άλλο, για να κάνουμε μια παγκοσμία θρησκεία, η οποία τι θα είναι αυτή? Σωζή. Το κριτήριο είναι σωζή. Προφανώς. Πάντα να το ξέρετε, ό,τι ακούτε, ό,τι ανακατεύετε, θα ρωτάτε, αυτό τελικά σωζή? Αλλά επειδή έγινε αυτή η εκτροπή, η εκκλησία μας πια βρέθηκε σε ένα χώρο κοινωνιστικό, έφυγε από τον κύριο σκοπό της ως προσευχομένη και ως προσδοκώσα αναμένουσα τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Έχασε τα νερά της, έχασε τον προσανατολισμό της. Γι' αυτό μιλάμε να ενωθούμε όλοι, για να έχουμε ειρήνη, να μην έχουμε θατρίες, να μην έχουμε θρησκευτικούς πολέμους, δηλαδή σε ένα επίπεδο κοινωνιστικών. Σώζει αυτό? Όχι. Συνεπώς, αφού δεν σώζει, είναι απορρίπτεων. Και ας προσέξουμε, γιατί δεν ξέρω αύριο, αγαπητοί μου, τι ημέρες έρχονται και τι θα μας επιβάλλουν να κάνουμε. Ας προσέξουμε. Σε εκείνη λοιπόν την ευλογημένη αληθινά χριστιανική εκκλησία που ευρίσκεται συγκεντρωμένη σε εκείνο το περιώνυμον υπερών, ήσαν παρόντες, όπως είδαμε, εκτός των Αποστόλων, σύνολο 120 ψυχές, που ανάμεσά τους ήσαν και μερικές γυναίκες και η μητέρα του Ιησού, η Θεοτόκος Μαρία, συγγυναικτή, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Ποιες ήσαν αυτές οι γυναίκες? Καταρχάς, δεν είναι το εκκλησία ανδρών, πρέπει να το πούμε. Θα ήταν περίεργο εκεί να είχαμε μια σύναξη ανδρών. Δεν ήταν κάποια λέσχη που έχει μέλη της άνδρες, κυνηγούς επί παραδείγματι ή ό,τι άλλο, αλλά ήταν εκκλησία ανθρώπων, δηλαδή και ανδρών και γυναικών. Αυτό έχει σημασία. Γιατί πού είναι εκείνοι που κατηγορούν την εκκλησία ότι στρέφεται εναντίον των γυναικών, και έρχονται τώρα αυτοί με φεμινιστικές ιδέες να διορθώσουν τα πράγματα? Η εκκλησία εναντίον των γυναικών πότε? Ψάξτε την ιστορία της να ειδείτε. Αν υπήρξαν χριστιανικές κοινωνίες που υπετίμησαν τη γυναίκα, αυτό ήταν ομοίως μια εκτροπή. Σας είπα ότι έχουμε πολλές εκτροπές μέσα στην ιστορία. Στην πολιτισμένη, επί παραδείγματι, η αρχαία Ελλάδα, στην εκκλησία του Δήμου, οι γυναίκες δεν υπήρχαν, αλλά στην εκκλησία του Χριστού είναι και άνδρες, είναι και γυναίκες. Μόνο ο χριστιανισμός ανέδειξε την γυναίκα και της έδωσε την πρέπουσα τιμή, την αξία, την πρέπουσα και την θέση την πρέπουσα. Αν θέλετε, ο σύγχρονος φεμινισμός είναι και αυτός μια εκτροπή, μάλιστα μια παράχρηση στην αξία που έδωσε η εκκλησία στη γυναίκα. Παράχρηση. Γι' αυτό και ο φεμινισμός είναι στην πραγματικότητα, ακούσατε το,
εκφυλιστικών κοινωνικών φαινόμενων. Ο φεμινισμός τι είναι? Εκφυλιστικών κοινωνικών φαινόμενων. Τους καρπούς δε αυτού του εκφυλιστικού κοινωνικού φαινομένου νομίζω πλουσιοπάροχα τους απολαμβάνουμε στην εποχή μας και βλέπουμε πού φτάσαμε και πού ακόμη θα φτάσουμε. Αλλά ποιες ήσαν αυτές οι γυναίκες που αναγράφονται εδώ? Ήσαν αυτές που πίστεψαν, αγαπητοί μου, στο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού που εκείρεται ο Κύριος και τον ακολούθουν στις περιοδίες του. Μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς 8,2. Και γυναίκες τιμές, οποίε ήσαν τεθεραπευμένε από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, αφή από τις οποίες δαιμόνια 7 εξελιλήθη, βγήκαν 7 δαιμόνια. Και η Ιωάννα γυνή Χουζά, επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάνα, και έτερε πολλέ έτοιμες, οι οποίες διεικώνουν αυτό από τον υπαρχόντων αυτές. Αυτές οι γυναίκες ήταν. Γι' αυτό και τις βλέπουμε στην Ανάσταση, στο μνημείο του Χριστού κλπ. Μεταξύ όμως, αγαπητοί μου, αυτών κεντρική θέση έχει η μητέρα του Ιησού, η Υπεραγία Θεοτόκος, η Μαρία. Ώστε λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος πρέπει να είναι το παρούσα και στην Ανάληψη. Όταν ανέβησαν όλοι στο Υπερόν, θα πρέπει να ήταν και στην Ανάληψη. Αφού ήταν στην Πεντηκοστή παρούσα, ήταν στο Υπερόν. Οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας μας λέγουν ότι η Θεοτόκος ήταν η πρώτη που είδε την Ανάσταση του Υιού της. Αυτό δεν αναγράφεται στα Ευαγγέλια, αλλά είναι ακατανόητο η Θεοτόκος να έμεινε άμυρη τη θέα του αναστημένου Υιού της. Όπως πρώτη πήρε το μήνυμα από τον άγγελο ότι θα φέρει τον Θεό στη γη σαρκωμένο, έτσι πρώτη θα τον έβλεπε τώρα αυθαρτισμένο από τη σάρκα που του έδωσε η ίδια. Συνεπώς είναι η πρώτη που είδε και την Αναστασή του. Είναι μάρτυρ όλων αυτών των γεγονότων, όπως και ήταν μάρτυρ της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάκνα της, του Ευαγγελισμού δηλαδή, της γεννήσεως και της ανατροφής του Κυρίου όταν ήταν μικρό παιδί. Του ό,τι γράφεται ιδιαίτερος το όνομά της, τούτο φανερώνει της ιδιαίτερας τιμής που απελάμβανε μεταξύ των Αγίων της πρώτης Εκκλησίας. Δεν είναι συνεπώς όψιμος η τιμή προς την Υπεραγία Θεοτόκων που της αποδίδει η Εκκλησία, και μάλιστα τιμή ξεχωριστή. Μας λέγουν και μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους ότι πολύ τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκων, μας κατηγορούν οι αιρετικοί. Δεν είναι όψιμος αυτή η τιμή προς την Υπεραγία Θεοτόκων. Το βλέπουμε κατατεθειμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Ξεχωριστό το όνομά της. Έκτοτε θα λέγαμε οι πατέρες της Εκκλησίας μας απλώς θα σκάψουν το θεολογικό έδαφος, υπέδαφος της Αγίας Γραφής, και θα θεολογήσουν στο όνομά της θαυμαστά πράγματα, ανακαλύπτοντας ότι ό,τι κατηγορείται αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν, κατηγορείται αναφέρεται και εις την Θεοτόκον. Ο Ιωσήφ ο Μνήστορ δεν αναφέρεται. Λέγει ο Θεοφύλακτος, πως ούν τον του Ιωσήφ εντάφθα ου μνημονεύει, πως δεν αναφέρει εδώ τον Ιωσήφ, ότι τετελευτικός είναι, είχε πεθάνει. Γι' αυτό δεν αναφέρεται. Αναφέρονται ακόμη οι αδελφοί του Ιησού καταγόμενοι από τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, που τα ονόματά τους ήταν Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας, όπως και αδελφές του Ιησού. Ματθαίος 13:56. Σημειώνει Ευαγγελίστης Ιωάννης, ουδέγαροι αδελφοί αυτού επίστευσαν εις αυτόν. Ούτε οι αδελφοί του είχαν πιστέψει εις τον Χριστόν. Αλλά κατόπιν μας σημειώνει ο Απόστολος Παύλος ότι έπειτα όφη Ιακώβο ήταν της Αποστόλης Πάση. Ο αναστημένος Χριστός απεκαλύφθη εις τον Ιάκωβον.
των αδελφόθεων λεγόμενων, που σημαίνει ότι τα αδέλφια του πίστεψαν μετά την Ανάσταση του Χριστού. Συνήθως, αγαπητοί μου, οι συγγενείς μας και οι συμπολίτε μας μένουν στην απιστία, διότι κατά των λόγων του Κυρίου ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδη αυτού. Και εμείς που θα θέλαμε μέσα στο σπίτι μας να μιλήσουμε για το μήνυμα του Ευαγγελίου, μια περίπου τέτοια πείρα έχουμε, αλλά θα συνεχίσουμε.